Η Αιγιάλια στέλνει για μία ακόμη φορά μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση να μην υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα για τη μεταφορά της έδρας της φυσικοθεραπείας από το Αίγιο στην Πάτρα. Ένα διάταγμα που βασίζεται σε προσκατάργηση νόμο. Σε ποιο κράτος, σε ποια ευνομούμενη πολιτεία της Δυτικής Ευρώπης, ποιο πολιτικό σύστημα θα μπορούσε να υπογράψει ένα παιδικό διάταγμα σε ένα νόμο που ο ίδιος ο Υπουργός έχει δώσει ότι τον καταργεί. Και θα καταργηθεί και με νόμο του κράτους τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, πότε θα ψηφιστεί εφόσον θα εισαχθεί για ψήφιση, αλλά αιτιολογημένα έχει φέρει την αλλαγή στην εκλογή των Βρετάνων και την κατάργηση αυτού του νόμου. Άρα πώς θα υπογραφεί αυτό το προεδρικό διάταγμα? Θέλουν να πάρουν τη φυσικοθεραπεία και το επιχειρούν με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο, όχι θεμητό. Δεν θα δεχτούμε καμία άλλη υποβάθμιση της πόλης μας, φεύγοντας το ΤΕΙ και μεταφορά του ΤΕΙ από το Αίγιο στην Πάτρα. Θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε αυτή την απόφαση και καλούμε την Υπουργό Παιδείας να το ξανασκεφτεί και να πάρει πίσω αυτή την απόφαση και να μην υπογράψει το προεδρικό διάταγμα. Οι φορείς της Αιγιάλιας δηλώνουν ότι δεν θα το βάλουν κάτω και θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους την παραμονή του τμήματος φυσικοθεραπείας στην πόλη τους. Η Αιγιάλια έχει κηρύξει έναν ανένδετο αγώνα. Ανένδετο μέχρι την τελική της δικαίωση. Για να συμβεί μια τέτοια μεταβολή της έδρας όπως η περίπτωση του Αιγίου, θα πρέπει να αιτιολογείται με ακαδημαϊκά κριτήρια και αυτή είναι μια καινοτομία που έρχεται στην ουσία να θωρακίσει και να αποκλείσει περιπτώσεις σαν και αυτή του Αιγίου στο μέλλον με την ψήφιση του καινούριου νόμου. Δεν δεχόμαστε σε γυάλια σε καμία περίπτωση ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η αδικία. Δεν θα μείνω στα επιχειρήματα, τα ανέλησε πολύ σωστά ο κύριος Τρενταφυλόπουλος. Μένουμε μόνο στο κομμάτι ότι είμαστε σύσσωμοι απέναντι σε αυτό το γεγονός και θέλουμε να το αναδείξουμε και να φτάσει, αν μη τι άλλο, στον κύριο Πρωθυπουργό μας, ο οποίος θεωρώ ότι δεν γνωρίζει, και από την πολιτική και κομματική σκοπιά να το πάρουμε, δεν γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή επιτελείται μια μεγάλη αδικία στην πόλη μας. Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη των φορέων της Αιγιάλιας, προκειμένου να συμφωνηθεί η κινητοποίηση στην οποία θα προχωρήσουν, διεκδικώντας την άδικη, όπως υποστηρίζουν, μεταφορά του τμήματος φυσικοθεραπείας.